με συντριπτική πλειοψηφία, 288 βουλευτές, κύριε Σοφιανέ, ψήφισαν για το δικαίωμα ψήφου των αποδήμων Ελλήνων. Δεν υπάρχει, εγώ δεν θυμάμαι άλλο νομοσχέδιο να έχει περάσει με τόσες πολλές ψήφους. Καλό είναι το ότι διευκολύνεται η ψήφος χιλιάδων αποδήμων, αλλά αυτό το νομοσχέδιο δεν βγάζει λάδι τα κόμματα και τις κυβερνήσεις που έδιωξαν χιλιάδες κόσμο σαν συνέπεια της πολιτικής όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί κυρίως πρέπει να σκεφτούμε το μισό εκατομμύριο περίπου νέων Ελλήνων οι οποίοι αναγκάστηκαν να ξενιτευτούν και η δική μας προσπάθεια ήταν κυρίως αυτό το κομμάτι του λαού μας να διευκολυνθεί στην ψηφοφορία. Από την αρχή αυτής της συζήτησης εμείς προβάλαμε θέσεις αρχών σε σχέση και με τη διευκόλυνση αλλά και την αποτροπή του σχεδιασμού που είχε η Νέα Δημοκρατία και τον ομολογεί και ανοιχτά να ψηφίζουν όλοι επιστολικά αλλοιώνοντας έτσι, δίνοντας και νέες δυνατότητες στο εκλογικό σώμα. Θεωρούμε ότι είναι ένα βήμα το οποίο πρέπει να γίνει πράξη από τους χιλιάδες Έλληνες, μετανάστες, επιστήμονες που πρέπει να γραφτούν, που εξασφαλίζουν τις προϋποθέσεις και πρέπει να ψηφίσουν. Χθες είχαμε μάτια στο Ζάπιο. Αυτό θα ήθελα να πω. Που είχαμε την ημερίδα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και που είχαν πάει νοσοκομεία. Κύριε Βαδάκη, οι εγκληματικές ενέργειες σαν τις χτεσινές με τα γκαζάκια και με τις απειλές δεν μπορούν να συμψηφίζονται ή να μπαίνουν σε ένα καλάθι με κρούσματα καταστολής από αυτή την κυβέρνηση, όπως και από την προηγούμενη, αλλά μιλάμε για αυτή την κυβέρνηση, όπως το χτεσινό χτύπημα διαδηλωτών νοσοκομειακών γιατρών, όπως το χτύπημα φοιτητών, όπως το ξεγύμνομα διαδηλωτή την ημέρα της επετείου από τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου. Δεν μπορούν να μπαίνουν και τα δύο μαζί. Το λέω αυτό γιατί θέλει μια προσοχή, γιατί για μας η καταστολή, το νόμος και τάξη της Νέας Δημοκρατίας δένεται με την πολιτική της. Είναι απαραίτητο στοιχείο για το πέρασμα της πολιτικής της. Δεν είναι ένας αντιπερισπασμός. Είναι άλλο πράγμα φυσικά ρεμβασιστικές λογικές και διαθέσεις που υπάρχουν σε άνδρες των ΜΑΤ ή σε αστυνομικούς. Και αυτές πρέπει να αντιμετωπιστούν και να καταδικαστούν και να απομονωθούν. Και από το ίδιο το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Όμως η καταστολή, αυτό που βλέπουμε, όπως και οι νόμοι που ψηφίζονται, περιορισμού δικαιωμάτων, είναι στοιχεία απόλυτα δεμένα με το πέρασμα αυτής της πολιτικής. Αυτό να δούμε τι γίνεται στους εργασιακούς χώρους με την εργοδοτική και τρομοκρατία. Πρέπει να ελεγχθεί και εις βάθος. Με το bullying σε εργαζόμενους, με τις χειροδικίες εργαζόμενους, με απόλυσες έγκυων γυναικών. Σωστό. Με ένα πλαίσιο. Βεβαίως πρέπει να το δούμε. Όπως και πρέπει να δούμε, κύριε Παπαδάκη, το 2018 είχαμε 3.000 και φοράμε 20 άτομα να κλείνουμε το κέντρο. Τι να κάνουμε. Να μας δείξουν μια πορεία με 20 άτομα. Υπάρχουν, ας μας δείξουν, κύριε Σοφιανέ, με 20 άτομα που κλείνει το κέντρο. Και 20 και 30 και 40 άτομα. Είναι άλλο. Να σας τα πει η κυρία Κορέη που παρακολουθεί το ρεπορτάζ. Υπάρχουν. 100 άνθρωποι. Και κλείνουν τα μαγαζιά, ο κόσμος δεν μπορεί να πάει στη δουλειά του. Εντάξει τώρα, να σεβόμαστε όλο τον ελληνικό λαό, όχι μόνο συγκεκριμένους ανθρώπους, όλους να τους σεβόμαστε. Η ουσία είναι ότι πάτε να θωρακίσετε μια πολιτική και με την καταστολή. Ποιος ήταν ο λόγος χτες να χτυπηθούν οι νοσοκομειακοί γιατροί στην έγκλη του Ζαπίου? Στην έγκλη του Ζαπίου, ποιος ήταν ο λόγος? Ποιος ήταν ο λόγος, τα χημικά στη Σύνοδο των Πριτάνεων σε βάρος φοιτητών? Αλλά και απ' την άλλη, αυτός που πετάει μολότοφ και αυτός που έρχεται με ένα καδρόνι, κάπως πρέπει να αντιμετωπιστεί, κύριε Σοφιανέ. Δεν είναι. Και δεν αναφέρομαι σε εσάς, γιατί το πάμε πάντα είναι πολύ συγκροτημένο σε αυτό που κάνει. Αλλά δεν μπορεί μονίμως όταν γίνεται συζήτηση για το δικαίωμα του κόσμου να διαδηλώνει να ακούμε για τους 20. Τι περιμένετε, κύριε Σοφιανέ, από τη σύσκεψη? Από τη Σύνοδο Κορυφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, των Ευρωπαίων ηγετών. Τίποτα ουσιαστικό. Η πολιτική που έχει ουσιαστικά διαμορφώσει ένα δόγμα ότι θα είμαστε τα καλά παιδιά των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ και έτσι θα εξασφαλίζουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, έχει χρεοκοπήσει. Και έχει χρεοκοπήσει γιατί αυτή η πολιτική είναι ο παράγοντας ο οποίος δημιουργεί το πρόβλημα. Και η συνδιαχείριση και η συνεκμετάλλευση είναι επίσημη πολιτική των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ. Όταν έχει ο γραμματέας του ΝΑΤΟ αυτό παραπέμπει στο καθίστε, βρείτε, συζητήστε τις διαφορές σας. Αυτή είναι η γραμμή τους. Αυτή είναι η γραμμή τους. Και αυτή τη γραμμή δεν την υπηρετεί η πολιτική ότι θα είμαστε τα πρωτοπαλίκαρα των Αμερικάνων. Λέτε ότι θα καταλήξουμε. Θα τους εκχωρούμε. Εκεί το πάνε. Εκεί το πάνε καθαρά. Και διαμορφώνεται και ένα λόμπι, αν θέλετε, στο να σπρώχνει σε αυτή τη λογική. Στο να κάτσουμε να τα βρούμε. Γελάει ο Δελατώνης γιατί το σέλιδος στο ποντίκι σήμερα. Και αυτό ισχύει και για το Κυπριακό. Και αυτό ισχύει και για το Αιγαίο. Το ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζει σύνορα στο Αιγαίο, θεωρεί ενιαίο επιχειρησιακό χώρο.
Όταν λοιπόν βλέπεις την ελληνική κυβέρνηση, όπως και την προηγούμενη, να διευρύνει την αμυντική της συνεργασία με τους Αμερικάνους, να εκχωρεί νέες βάσεις, να εκχωρεί νέες διευκολύνσεις, να πληρώνουμε δισεκατομμύρια για το ΝΑΤΟ και εισπράττουμε συγκεκριμένα πράγματα. Μόνο σε σύγκρουση με αυτούς μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα άλλο δεδομένο σε αυτή την κατάσταση.